Ένας απλός περίπατος θα σου δώσει εικόνες από τα χόρτα που έχουν θεριέψει στο δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας. Φέτος η Καβάλα και όχι μόνο κινδυνεύει να πνιγεί στα χόρτα και οι παραλίες να μείνουν ως έχουν χωρίς καθαρισμό, τέντες, καρέκλες και τα σχετικά. Είτε έλλειψη χρημάτων, είτε λόγω καθυστερήσεων στις προσλήψεις του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Εικόνες εγκατάληψης αλλά και καταγγελίες από τους δημότες του δημοτικού διαμερίσματος της Νέας Καρβάλης ότι εδώ στη Νέα Καρβάλη δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Η κρατική αναλγησία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η έλλειψη χρημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ως αποτέλεσμα αυτήν την εικόνα την οποία καταγράφουμε με την κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ. Ξεχασμένη στο έλεος, με τα χόρτα, με όλα τα σχετικά. Δυστυχώς. Ο Δήμος δεν τον βλέπετε, δεν βλέπετε συνεργεία του Δήμου εδώ πέρα, στην Νέα Καρβάλη. Έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της εκκλησίας. Ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε δει εδώ. Είναι και οι βροχές που συντελούν και μεγαλώνουν γρηγορότερα τα χόρτα. Τώρα περιμένουμε, αναμένουμε. Το πρόγραμμα ωστόσο κοινοφελούς εργασίας έχει παγώσει και οπότε τα χόρτα θεριεύουν. Έτσι πράγματι, έχουν παγώσει και τα χόρτα μεγαλώνουν και τα νερά πλημμυρίζουμε. Γενικώς μας έχουν παρατήσει, από ό,τι φαίνεται. Μπορούσε να είναι πεζοδρόμιο για τους πεζούς, για μικρούς αλλά και μεγάλους. Όμως η εικόνα την οποία αντικρίζει κανείς δεν θυμίζει τίποτα από όλο αυτό. Ενθουσιάζει η περιοχή σας? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Θα έπρεπε να δώσουμε λίγο προτεραιότητα στην καθαριότητα, λίγο στην άναρχη κυκλοφοριακή. Εδώ κυκλοφοριακή ρύθμιση πρέπει να έχει. Τι να πω ρε παιδιά, δύσκολα είναι τα πράγματα. Θεωρείτε ότι δεν λειτουργεί τίποτα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα? Δεν λειτουργεί εθνικά, θα λειτουργήσει τοπικά. Δεν ξέρω, στην Καβάλα δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω άμα υπάρχουν και στην Καβάλα χόρτα, πάντως εδώ υπάρχουν ακόμα. Ενώ έπρεπε ένα μήνα πριν να τα καθαρίσουν. Τι να σας πω. Γενικά ο Δήμος λέει ότι δεν έχει λεφτά, τώρα. Όχι. Αισθάνεστε ξεχασμένος από το Δήμο Καβάλας? Βέβαια. Πληρώνουμε. Από τη στιγμή που πληρώνουμε δεν έχετε κανένας. Τους έχουμε γραμμένους με συγχωρήσει. Όλους. Έχουμε...